ώρα 10 παρατέταρτο το πρωί. Το πρώτο τσάρτερ της νέας τουριστικής περίοδου προσγειώθηκε και τροχοδρομεί στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Τους 150 Γερμανούς τουρίστες που ήρθαν από την Κολονία και έκαναν το ποδαρικό, προσφέρθηκαν ρακί και ξεροτίγανα σε εκδήλωση υποδοχής που οργάνωσε η Περιφέρεια σε συνεργασία με την Παγκρίτια Ένωση Χοροδιδασκάλων. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Ήρθα με την κόρη μου για να απολαύσουμε το νησί. Έχω έρθει πολλές φορές. Νιώθω σαν το δεύτερο σπίτι μου την Κρήτη. Έχω φίλους εδώ. Είμαι πανευτυχής που είμαι εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που οι Γερμανοί τουρίστες ανοίγουν την τουριστική περίοδο στο νησί. Σήμερα ακολούθησαν δύο ακόμα πτήσεις με τουρίστες. Στις 12 το μεσημέρι, μία και πάλι από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από το Ντίσελντορφ και μία από το Λονδίνο. Έρχομαι στην Κρήτη πάνω από 20 χρόνια. Μου αρέσει, την αγαπώ. Και έχουμε κάνει μία καμπάνια αρκετά καλή. Ετοιμάζουμε καλύτερη γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ μία μελέτη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται. Κάθε χρόνο θα είμαστε καλύτεροι. Πιστεύω ότι και από τη Δυτική Ευρώπη θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι και φέτος στην Κρήτη η τουριστική περίοδος θα είναι αρκετά καλή. Ξεκινάει καλά η σεζόν, θα πάει καλά η σεζόν. Είδατε τα μηνύματα τα σημερινά, γεμάτο το πρώτο αεροπλάνο. Έχουμε όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν να είναι γεμάτα, οπότε να πάμε όλοι καλά, η τουριστική οικονομία και γενικά ο τόπος. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, και φέτος το Ηράκλειο και η Κρήτη θα κλείσει τουριστικά με θετικό πρόσημο.